Εξετάζουμε τα πάντα. Δεν κάνουμε κανένα βήμα πίσω, ούτε κανένα βήμα μπροστά. Μετά την ημερίδα θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα πια το τι θα γίνει. Αναδίπλωση από τον Δήμο Πατρέων σε σχέση με το θέμα της Κανακάρη. Θα διοργανωθεί η ημερίδα που θα ακουστούν οι θέσεις όλων και πλέον αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν τελικά θα γίνει αντιδρόμηση ή όχι. Μετά τη διαβούλευση με φορείς, με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, προχωράμε στη διοργάνωση μερίδας. Θα ανακοινωθεί νομίζω μέχρι αύριο ημερομηνία κανονικά, ώστε να μετά να πάμε Δημοτικό Συμβούλιο και με τα συμπεράσματα της ημερίδας αυτής, για να είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι για το τι θα αποφασίσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν από την κατοίκους και από τους γενικότερα στην περιοχή. Τα καινούργια δεδομένα. Εμείς βλέπουμε ότι ο δρόμος δεν καλύπτει για αυτό το οποίο κατασκευάστη. Γι' αυτό εμείς ζητάμε πρώτον να γίνει αυτή η μερίδα. Επίσης έχουμε ζητήσει, εκτός του Δημοθήσιου Διαλόγου, έχουμε ζητήσει με πρότασή μας είναι αυτή, να δοθεί σε κυκλοφορία πρώτα η μικρή περιμετρική. Η μικρή περιμετρική σκοπό έχει να αποφορτίσει το κέντρο από οχήματα. Εφόσον δοθεί στην κυκλοφορία και μετά μπορούν να βγουν συμπεράσματα αντικειμενικά σε θέματα που αφορά το κυκλοφοριακό της πόλης, πιστεύουμε τότε μπορούμε να έχουμε μια άλλη άποψη, γνώμη, κατά πόσον η Κανακάρη μπορεί να καλύψει για το σκοπό που κατασκευάζει. Το θέμα αντιδρόμηση Κανακάρη παραμένει, όπως όλα δείχνουν, ανοιχτό. Σε όσες περιπτώσεις, εμείς βλέπουμε καθημερινά υπάρχουν πολίτες, φορείς, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα, ότι είναι ουσιαστικό πρόβλημα, δεν μπορεί να καλύψει τα φορτία η Κανακάρη και άρα θα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις. Δηλαδή να παραμείνει όπως είναι η αντιδρόμηση, να μην προχωρήσει και να παραμείνουν όπως είναι οι δρόμοι, οι δύο δρόμοι με τις φορές των οχημάτων που υπάρχουν τώρα.